Δείτε το οδηπορικό του Γιάννη Σωτηρόπουλου. Τους χτυπήσανε άσχημα, τους σπάσανε το χέρι του άντρα, τους πήρανε τα ξαφικά. Φοβάμαι που το λέω, μπορεί να πάρουμε τα όπλα και να χτυπήσουμε. Ανάστατη είναι η κάτοικη στο Βέλο και το Βραχάτι Κορινθίας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και τη ληστεία μέσα στο σπίτι τους, ενός 77χρονου άνδρα και της 80χρονης γυναίκας του. Το απόγευμα της 5ης 4 κουκουλοφόροι έβαλαν στη μονοκατοικία που βλέπετε εδώ στην περιοχή Πουλίτσα της Κορίνθου και αφού ξυλοκόπησαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων τους άρπαξαν τις λιγοστές οικονομίες και λίγα χρυσαφικά. Αμέσως μετά, οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Τους είδα τον παππού και τη γιαγιά, κάλεσα τον ασθενοφόρο, ήρθε, τους πήρε και φύγανε προς το κέντρο υγείας κάτω. Δεν τους δεχτήκαν εκεί γιατί ήταν σοβαρό το χτύπημα και φύγανε για το νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ληστές τους έστειλαν στο νοσοκομείο μόλις για 150 ευρώ και μερικά χρυσαφικά. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αδίστακτοι κακοποίοι εισβάλλουν και ξυλοκοπούν ηλικιωμένους στην περιοχή. Πριν από λίγους μήνες χτυπήσαμε μια γιαγιά. Δεν υπάρχει περίπτωση που να μην έρθει άνθρωπος και να μας δηλώσει κάποιο περιστατικό. Είτε είναι κλοπή μες στο σπίτι, είτε είναι σπασμένα αυτοκίνητα, είτε είναι στα χτήματα. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι εδώ στο Βραχάτι, η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα είναι αυξημένη στην περιοχή τους, με κλοπές, ληστείες διαρρήξει σε καθημερινή βάση, γιατί το προσωπικό και τα μέσα του τμήματος δεν επαρκούν. Είναι ένα πυροβολικό το οποίο είναι για 18 χωριά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων.